φυλακτή Καλαμίτσας, η οποία προετοιμάζεται για την καλοκαιρινή περίοδο προκειμένου να υποδεχτεί τόσο τους τουρίστες όσο και τους λουόμενους της περιοχής. Ο Δήμος ως οφείλει απέναντι στους πολίτες του, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τους αγώνες, θα κάνει κανονικά όλες τις συντηρήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν στην ακτή, έτσι ώστε να μπορέσει ο Καβαλιώτης να πάει για να κάνει, όπως έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια, το μπάνιο του. Θα συντηρηθούν και οι χώροι των αποδυτηρίων, θα συντηρηθεί και η παραλία, θα τοποθετηθούν ξαπλώστρες, θα τοποθετηθούν ομπρέλες, έτσι ώστε να είναι πλήρως λειτουργική η παραλία. Βέβαια, πρώτα απ' όλα έχουμε τους αγώνες, τους μαθητικούς, οι οποίοι θα γίνουν αρχές Μαΐου, όπως είπατε, αλλά και εν συνεχεία κανονικά οι πολίτες θα μπορούν να προσέρχονται για να χρησιμοποιήσουν την παραλία. Καθαριότητα, κανονικά, βαψίματα, τα πάντα, ό,τι πρέπει να κάνουμε. Από το 2015 που έχει πάψει να υπάρχει η παραχώρηση, η τριακονταετή, αν θυμάμαι καλά, του ελληνικού δημοσίου προς το Δήμο Καβάλας, έτσι, παρότι έχουμε στείλει επανειλημμένες επιστολές σε όλους αυτούς που πιστεύαμε ότι είναι ιδιοκτήτες και τους λέμε ότι κοιτάξτε, εδώ υπάρχει αυτή η κατάσταση. Υπάρχουν τα καταστήματα. Ποτέ δεν πήραμε απάντηση. Όλοι οι, να το πω έτσι, οι άνθρωποι οι οποίοι ενοικίαζαν αυτά τα καταστήματα εξακολουθούν να παραμένουν εκεί μέσα, να μην πληρώνουν σε κανέναν, να λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους και να μην ενδιαφέρεται κανένας απολύτως. Εσείς δηλαδή πράτετε αυτά που τουλάχιστον νομικά σας αναλογούν. Ακριβώς. Έχουμε στείλει επανειλημμένως επιστολές προς το ελληνικό δημόσιο, προς την ΕΤΑΔ, προς το ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με την κατάσταση που υπάρχει και επίσης τώρα τελευταία, επειδή θα πρέπει να βγει μια άκρη, αναθέσαμε σε δικηγόρους που εξειδικεύονται σε αυτό το κομμάτι να ψάξουν στα αρχεία του δημοσίου, είτε αυτό λέγεται ΕΟΤ, είτε λέγεται ΕΤΑΔ, είτε τέλος πάντων οπουδήποτε, να βρουν τι τελικά ισχύει για αυτόν τον χώρο, σε ποιον ανήκει, να βρούμε τους τίτλους αν υπάρχουν, τι λένε, έτσι. Άρα βρίσκεται ακριβώς. Βρίσκεται λοιπόν ουσιαστικά αυτή την περίοδο στην διαδικασία της διερεύνησης, να το πούμε έτσι, όλου αυτού του καθεστώτος το οποίο υπάρχει για αυτή την περιοχή, για να βγάλουμε τέλος πάντων μόνοι μας επιτέλους μία άκρη και να δούμε τι ισχύει. Άρα τα καταστήματα και πάλι φέτος θα δουλέψουν και πάλι θα δεν πληρώνουν νίκιο. Δεν πληρώνουν νίκιο. Με το νερό, τι γίνεται, αλήθεια, που παρέχει ο Δήμος? Ο Δήμος θα παρέχει κανονικά νερό στις ντουζιέρες. Ναι. Θα το πληρώνει ο Δήμος. Μιλάω για τα καταστήματα που θα. Η ΔΕΙΑΚ υποθέτω ότι εξακολουθεί να στέλνει κανονικά τους λογαριασμούς στα καταστήματα τα οποία χρησιμοποιούν το νερό. Και από πότε έχει να εισπράξει ο Δήμος από τα συγκεκριμένα καταστήματα? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που σταμάτησε η παραχώρηση. Από το 2015 που λήξαν ουσιαστικά τα συμβόλαια τα οποία είχαν με το Δήμο. Και δεν μπορεί να εισπράξει βέβαια ο Δήμος, έτσι.